τίτλοι θεατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Στα πρόσωπα που άγουν σήμερα την ονομαστική του εορτή μαζί με τον Άγιο Ελευθέριο, τους ελευθερίους και τις ελευθερίες, εγκαρδίως ευχόμεθα έτη πολλά και ευλογημένα να έχουν πλουσία τη χάρη και τη χαρά του Θεού. Το μήνυμα που έρχεται από την εορτή του Αγίου Ελευθερίου είναι να κάνουμε αγώνα μαζί με τη χάρη του Θεού για να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Ο αρχηγός της θρησκείας μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είπε στους Ιουδαίους που ήταν δούλοι στα πάθη τους, στις αμαρτίες τους, «Εάν ο Υιός ελευθερώσει ημάς, όντως ελεύθεροι έσαστε». Εάν ο Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, σας ελευθερώσει, είπε ο Χριστός στους Ιουδαίους, όντως θα είστε ελεύθεροι, αλλιώς θα είστε δούλοι των παθών. Αγαπητοί τηλεθεατέ, ο άνθρωπος έχει μέσα τα σπέρματα όλων των αμαρτιών. Ο άνθρωπος πολεμείται από τα πάθη του, από τον κόσμο με τα αναρρύθμιτα ερεθίσματα προς αμαρτία και από το σατανά που είναι προσωπικόνων, που δράει ιδίως μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και εισηγείται το κακό και αναστατώνει τον άνθρωπο. Και αν δεν έχουμε τη δύναμη του Υιού με ύψιλον κεφαλαίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δεν μπορούμε να νικήσουμε τα πάθη μας και να ελευθερωθούμε και να είμαστε όντως ελεύθεροι. Και ένα σχετικός μικρό πάθος, το πάθος παραδείγματος χάρη του καπνίσματος, δεν μπορεί να νικήσει ο άνθρωπος εάν δεν τον βοηθήσει ο Θεός. Ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ελευθερίου να βοηθεί όλους μας να αγωνιζόμεθα και να ελευθερωνόμεθα από τον παλαιό άνθρωπο, τον παλαιό εαυτό μας και από τα πάθη του κόσμου και από τους πειρασμούς του σατανά. Σήμερα δεν άρχισε η εκπομπή την κανονική ώρα, διότι ήταν ανάγκη να προβληθεί ένας διάλογος που έγινε από τον κύριο Μιχαλόπουλο με τον αείμνηστο πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Ο πατήρ Αντώνιος ο Αλεβιζόπουλος ήταν ο άνθρωπος που μελέτησε όσο κανείς άλλος τις αιρέσεις και τις ψευδοθρησκείες και έγραψε και έκανε πολλές εκπομπές και συζητήσεις με τους αιρετικούς, καταπολεμώντας τις σκοτεινές θρησκευτικές κινήσεις που έχουν εισβάλει στον τόπο μας και λιμένονται την ελληνική πατρίδα σαν ξέφραγο αμπέλι. Και εκρήθη σκόπιμο να παρουσιάσει η τηλετόρα αυτό το διάλογο εν ώψη της αυριανής ομιλίας που θα έχει ο κύριος Μιχαλόπουλος στο Κάραβελ αύριο 8 η ώρα. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Μιχαλόπουλος αύριο 8 η ώρα θα ομιλήσει στο Κάραβελ σχετικά με το αντιαιρετικό κίνημα Ελλάδος που είχε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει για την καταπολέμηση των εχθρών της πίστεως. Και γι' αυτό παρουσιάστηκε αυτός ο διάλογος μεταξύ του κυρίου Μιχαλόπουλου και του αειμνήστου πατρός Αλεβιζοπούλου. Προτρέπω και εγώ ταπεινά τους πιστούς ανθρώπους να μεταβούν αύριο στο Κάραβελ εκεί ώρα 8 το βράδυ για να παρακολουθήσουν την ομιλία, διότι μας έχουν πνίξει οι αιρέσεις και οι ψευδοθρησκείες, εκατοντάδες αιρέσεις και ψευδοθρησκείες, με την ανοχή δυστυχώς του ελληνικού κράτους δρούν μέσα στην Ελλάδα και κάνουν θράψη, και εάν δεν ξυπνήσουμε και δεν αγωνιστούμε θα έρθει καιρός που θα υπάρχουν στην Ελλάδα όλων των ειδών οι αιρετικοί και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν Ορθόδοξοι Έλληνες. Υπάρχει φόβος ο Θεός να μετακινήσει τη λιχνία του από την Ελλάδα ή αν δείξουμε αδιαφορία, να πάει η Ορθοδοξία σε άλλες χώρες και εδώ να γίνει
τόπος σκότος, ο Θεός να φυλάξει. Εδώ που είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας, η καρδιά του Χριστιανισμού, να αφυπνιστούμε, να πολεμήσουμε τους αιρετικούς, να διασώσουμε την πίστη των πατέρων μας, μια πίστη που κάνει θαύματα, και διασώζοντας την πίστη μας να διασώσουμε τις ψυχές μας αλλά και το έθνος. Αυτό το έθνος υπάρχει και μεγαλούργησε δια της Ορθοδοξίας και θα ζήσει και θα μεγαλουργήσει πάλι δια της Ορθοδοξίας. Αγαπητοί τηλεθεατές, σήμερα επειδή απουσιάζει και ο συνεργάτης κύριος Ζώγας, δεν θα συνεχίσουμε το θέμα των εσχατολογικών προφητιών, και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά θα εξηγήσουμε συντόμως το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούστηκε κατά τη Θεία Λειτουργία σήμερα. Περιέχεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 14ο κεφάλαιο, στους στίχους 16 έως 24. Είναι το Μέγα Δείπνο. Τι σημαίνει το Μέγα Δείπνο, θα το εξηγήσουμε αφού διαβάσουμε πρώτα την περικοπή. Παρακαλώ να προσέξουμε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος, άνθρωπός της επίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου υπήν της και κλειμένης, έρχεστε ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Και ήξαντο από μιας παρετήστε πάντες. Ο πρώτος είπεν αυτό, αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκην εξελθήν και ειδήν αυτόν. Ερωτώσε έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε, ζεύγει βοών ηγόρασα πέντε και πορεύουμε δοκιμάσε αυτά. Ερωτώσε έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε, γυναίκα έγημα και δια τούτο ούδη να μέλθειν. Και παραγενόμενος ο δούλος ο κίνος απήγγειλε το κυρίο αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε το δούλο αυτού, έξελθε ταχαίως της ασπλατείας και ρήμας της πόλεως και τους πτωχούς και αναπήρους και χολούς και τυφλούς εισάγαγε όδε. Και είπε ο δούλος, Κύριε, γέγονεν ως επέταξας και έτι τόπος εστί. Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τα σωδούς και φραγμός και ανάγκασον εις ελθήν ή να γεμιστεί ο οίκος μου. Λέγω γαριμήν, ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου. Με απλά λόγια, αγαπητοί τηλεθεατέ, ο Χριστός είπε στους Ιουδαίους και διαμέσου των Ιουδαίων σε όλη την ανθρωπότητα. Ένας άνθρωπος, πλούσιος άνθρωπος, ευγενής άνθρωπος, φιλάνθρωπος, φιλόξενος, έκανε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς να μετάσχουν του δείπνου, να φάγουν, να εφρανθούν μαζί του. Και την ώρα που ήταν έτοιμο το δείπνο, έστειλε το δούλο του για να καλέσει τους κεκλειμένους, τους προσκεκλειμένους, αυτούς που είχε προειδοποιήσει για το δείπνο. Τους κάλεσε ο δούλος με αυτά τα λόγια, έρχεστε διότι όλα είναι πλέον έτοιμα, το τραπέζι σας περιμένει. Αλλά τι συνέβη? Άρχισαν από μιας, αμέσως, ως από ενός συνθήματος, σαν να ήσαν όλοι προσυνεννοημένοι. Άρχισαν όλοι να αρνούνται τη συμμετοχή στο δείπνο.
και βρήκαν δικαιολογίες. Ο άνθρωπος αμαρτάνει και δικαιολογεί την αμαρτία του. Η αμαρτία εδώ ήταν η καταφρόνηση του οικοδεσπότη. Ο πρώτος είπε στο δούλο, «Αγρόνι γόρασα», μία φράση που έγινε παροιμιώδης. Πάρα πολλές φράσεις της Αγίας Γραφής έγιναν παροιμιώδης, διότι η Αγία Γραφή είναι το πιο ωραίο, το πιο εκφραστικό βιβλίο, αφού άλλωστε η Γραφή είναι θεόπνευστη. «Αγρόνι γόρασα», αγόρασα ένα χωράφι και έχω ανάγκη εξελθεί και ειδήν αυτόν. Και είναι ανάγκη να πάω να ειδώ το χωράφι. Δεν το είχε δει άραγε προτού το αγοράσει? Το αγόρασε χωρίς να το ειδεί. «Ερωτώσε έχε με παρητημένον», σε παρακαλώ να θεωρήσεις ότι δεν θα μετάσχω στο δίπλο, να μην με υπολογίσεις. Και άλλος είπε, «Ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε», αγόρασα πέντε ζεύγη βοδιών για να οργώνει τα χωράφια του. Πέντε ζεύγη βοών, δηλαδή 10 βόδια, και ένα αυτός 11. «Ερωτώσε έχε με παρητημένον, σε παρακαλώ να μην με υπολογίσεις για το δίπλο». Και έτερος είπε, και άλλος, ο πιο ανεβής από όλους, είπε, «Γυναίκα έγιμα, πήρα γυναίκα και δια τούτο δεν δύναμε να έρθω, θα ασχοληθώ με τη γυναίκα μου». Και παραγγελόμενος ο δούλος εκείνος απήγγειλε του κυρίου αυτού ταύτα. Επέστρεψε ο δούλος στο σπίτι του κυρίου του και του ανέφερε τις αρνήσεις των προσκεκλημένων. Τότε ο οικοδεσπότης, ο καταφρονηθής από τους προσκεκλημένους, οργίστηκε και είπε στο δούλο του, «Να βγεις αμέσως στους μεγάλους δρόμους και στους μικρούς δρόμους, στις λεωφόρους και στις στενοπούς της πόλεως, και να καλέσεις ποιους? Τους πτωχούς και αναπήρους, τους σακάτιδες και τους χουλούς, τους κουτσούς και τους τυφλούς, και να τους φέρεις εδώ μέσα για να μετάσχουν αυτοί στο δίπλο μου». Πήγε ο δούλος, εξετέλεσε την εντολή, έφερε μέσα στο σπίτι πτωχούς, πτωχαδάκια, σακάτιδες, κουτσούς, τυφλούς, και είπε στον κύριό του, «Κύριε, έγινε όπως διέταξες, εξετέλεσα την εντολή σου, έφερα ανθρώπους για να μετάσω στο δίπλο και έτσι τόπος εστί, και υπάρχει ακόμη τόπος να φάνε και άλλοι». Τότε είπε ο κύριος προς τον δούλο, «Έξελθε εις τα σωδούς και φραγμούς». Φραγμός εδώ είναι η στενή οδός, η στενοπός, η μικρή οδός. «Να βγεις στους δρόμους και στις στενοπούς και ανάγκασον εις ελθύν», να πιέσεις τους ανθρώπους, να τους αναγκάσεις, να τους πιθαναγκάσεις να έλθουν και να μπουν στο σπίτι μου, για να γεμίσει το σπίτι μου. Πολύ φιλόξενος ο πλούσιος αυτός άνθρωπος. Καταλήγει ο Χριστός, σφραγίζοντας την παραβολή του μεγάλου δίπλου, «Λέγω ημίν, ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δίπλου. Σας βεβαιώνω ότι κανείς από εκείνους τους προσκεκλημένους ανθρώπους, τους καθώς πρέπει κυρίους θα λέγαμε,
τους επισήμους και τους άλλους της πρώτης κοινωνικής τάξεως, δεν θα γευθεί από το δίπλωμο, διότι με κατεφρόνησαν. Ποιο είναι το δείπνο, αγαπητοί τηλεθεατέ? Η παραβολή άλλα λέγει και άλλα εννοεί. Ο πλούσιος, φιλάνθρωπος, φιλόξενος, ευγενής κύριος, οικοδεσπότης, είναι ο Θεός, είναι ο οικοδεσπότης του σύμπαντος, αυτός που κυβερνά, το έφτιαξε από το μηδέν και κυβερνάει το σύμπαν, αυτός που ανέτειλε και σήμερα τον ήλιο και χαιρόμαστε μία επιπλέον ημέρα στη ζωή μας. Αυτός κάλεσε πρώτα τους Ιουδαίους στο δείπνο της βασιλείας του. Κάλεσε πρώτα τους Ιουδαίους, διότι αυτός ήταν ο λαός που πίστευε στον αληθινό Θεό, είχε την αληθινή πίστη. Αλλά αυτοί αρνήθηκαν τη συμμετοχή στο δείπνο και οργίστηκε ο Κύριος, διότι τον καταφρόνησαν, και κάλεσε κατόπιν ποιους? Τους πτωχούς, πνευματικά πτωχούς, τους αναπήρους, τους ακάτηδες, αυτούς που η αμαρτία τους είχε σακατέψει, τους κουτσούς, αυτούς που δεν μπορούσαν να βαδίσουν το δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού, διότι ζούσαν στο σκοτάδι, το πνευματικό σκοτάδι. Κάλεσε τους τυφλούς, αυτούς που δεν έβλεπαν το φως, δεν είχαν την αληθινή θρησκεία. Κάλεσε με λίγα λόγια τους εθνικούς, τους ειδωλάτρες. Κάλεσε εμάς τους Έλληνες και τους άλλους λαούς που δεν γνώριζαν τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης την αληθινή πίστη, διότι ο Θεός δημιούργησε τους πάντας, και Ιουδαίους και εθνικούς. Είναι Θεός όλων, δημιουργός όλων, στοργικός πατέρας όλων, ενδιαφέρεται για όλους και θέλει να σώσει τους πάντας. Πάντας θέλει σωθήνε. Αν δεν σώζονται όλοι, είναι διότι οι ίδιοι δεν θέλουν να σωθούν όλοι. Όσοι θέλουν να σωθούν, σώζονται. Το δείπνο είναι, είπαμε, η Βασιλεία του Θεού. Εδώ σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει η Βασιλεία του Θεού με ατέλειες λόγω των ανθρωπίνων ατελειών. Στον ουρανό η Βασιλεία του Θεού είναι σε τέλειο βαθμό. Ένα δείπνο, ένα τραπέζι που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας τους ανθρώπους, είναι ένα απέραντο, θα έλεγα, τραπέζι απλωμένο σε όλη τη γη, σε ξερά και θάλασσα. Γιατί λέγω ολόκληρη τη γη τραπέζι? Γιατί είναι γεμάτη από αγαθά για τον άνθρωπο, και η ξηρά με τους διαφόρους καρπούς και τα διάφορα ζώα, και η θάλασσα με τα διάφορα είδη των ψαριών. Ένα απέραντο τραπέζι στο οποίο συμμετέχουν και οι άπιστοι, οι άθεοι, οι βλάσφημοι, οι εχθροί του Θεού. Τρώνε τα αγαθά του Θεού και δεν σκέπτονται το Θεό, δεν κάνουν ένα σταυρό, δεν λένε ένα ευχαριστώ, μπορεί και να βλαστημούν και να πολεμούν το Θεό, αυτά τα τέρατα της φύσεως. Το άλλο τραπέζι είναι το τραπέζι που στρώνουμε κάθε μέρα στο σπίτι, μεσημέρι, βράδυ, και αυτό γεμάτο αγαθά είναι. Σε χώρες που υπάρχει μεγάλη αδικία, υπανάπτυκτες χώρες, το τραπέζι είναι πενιχρό και δεν στρώνεται. Στην Αφρική, σε χώρες της Ασίας, στη Λατινική Αμερική. Δεν φταίει ο Θεός που έδωκε απέραντα τα αγαθά του στη γη, άφθονα τα αγαθά του στη γη. Φταίνε οι άδικοι άνθρωποι, φταίνε τα μεγάλα και άδικα έθνη. Και δεν θα διαρκέσει επί πολύ η δοκιμασία των ανθρώπων. Σύντομη είναι αυτή η ζωή και δοκιμαστική. Μακάρι, είπε ο Χριστός,
αυτοί οι οποίοι πεινούν τώρα προς κέρος, αυτοί θα χορτάσουν στην απέραντη αιωνιότητα. Είναι ζητήματα πίστεως αυτά. Όποιος δεν πιστεύει στην αιωνιότητα, να μην μας ακούει. Ένα άλλο τραπέζι, είπαμε, είναι αυτό που είναι στη Βασιλεία των Ουρανών, με αγαθά, όχι υλικά, πνευματικά, που μάτι δεν τα είδε, αυτή δεν τα άκουσε, φαντασία δεν τα φαντάστηκε, απερίγραπτα αφάνταστα αγαθά. Αν εδώ στη γη ο Θεός έδωκε άφθονα αγαθά που τα απολαμβάνουν και οι εχθροί του, πόσο μάλλον στη Βασιλεία του έχει δημιουργήσει, έχει ετοιμάσει αγαθά για τους εκλεκτούς του, για τον Παύλο, για τον Πέτρο, για τον Ιωάννη, για τον Ιγνάτο, τον Θεοφόρο, για τον Χρυσόστομο, για τον Νικόλαο, για τον Σπυρίδωνα, για τον Ελευθέριο, αλλά και για όλους τους πιστούς, μέχρι τον τελευταίο πιστό, τον πιο ταπεινό και τον πιο άσημο, που στενάζει για τις αμαρτίες του και δοξάζει το Θεό για τα μεγαλεία του. Αλλά σήμερα ιδιαίτερος θέλω να πω μερικά λόγια για ένα άλλο δείπνο, μυστικό, μυστηριώδες δείπνο. Κατεξοχήν αυτές τις ημέρες πρέπει να ομιλήσουμε, να ομιλούμε για αυτό το δείπνο εν όψη της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων και όλων των εορτών του 12ημέρου. Ποιο είναι αυτό το δείπνο? Είναι ο μυστικός δείπνος. Σε αυτόν αποβλέπει η Εκκλησία και όρισε σήμερα να διαβάζεται η παραβολή του δείπνου. Είναι ο μυστικός δείπνος που ετέλεσε ο Κύριος τη Μεγάλη Πέμπτη, ο λίγον προτού παραδοθεί στους εχθρούς του και σταυρωθεί. Είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία, ή τα άχραντα μυστήρια, ή όπως αλλιώς ονομάζεται αυτό το μεγάλο μυστήριο της πιστεώς μας, το τόσο μεγάλο, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, όσο μεγάλος είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν το χωρεί το ανθρώπινο μυαλό. Μέσα στο φυσικό κόσμο υπάρχουν τόσα θαύματα και τόσα μυστήρια που δεν τα χωρεί το ανθρώπινο μυαλό και δεν μπορεί να τα εξηγήσει η επιστήμη, απλώς τα διαπιστώνει και τα περιγράφει. Πόσο μάλλον στον πνευματικό χώρο υπάρχουν μυστήρια. Στον 21 ψαλμό ο Μεσσίας ο Χριστός, ομιλώντας προφητικός για τον εαυτόν του ως αναστημένος Κύριος μετά το πάθος του, λέγει ότι θα εκτελέσω τα σευχάς μου, θα εκπληρώσω τα σευχάς μου, θα εκτελέσω το τάμα μου, θα λέγαμε, επειδή ο Θεός Πατέρας με έσωσε δια της Αναστάσεως ως άνθρωπο από το θάνατο, θα προσφέρω θυσία για τη σωτηρία μου για να ευχαριστήσω το Θεό. Και από αυτή τη θυσία, λέγει ο Μεσσίας προφητικός στον 21ο ψαλμό, 1000 χρόνια προ Χριστού περίπου, από αυτή τη θυσία για τη σωτηρία μου, για την Αναστασή μου, θα παραθέσω τράπεζα και θα καλέσω τους πένιτες, τους πτωχούς, τα πτωχαδάκια και τους πλουσίους για να φάγουν και να εφρανθούν και να ζήσουν εκαρδία αυτών εις αιώνα αιώνος, στον αιώνα. Τελευταία φράση είναι μυστηριώδες. Όταν τρώγει κανείς μια τροφή, παίρνει δύναμη να ζήσει μια μέρα, περισσότερες, αν θέλετε 40 ημέρες, όπως έζησε ο Ηλίας με μια τροφή που του προσέφερε ο άγγελος.
Εδώ όμως λέει ζήσονται οι καρδίες αυτών εις αιώνας αιώνων. Φάγονται πέντες και εμπληστήσονται και εν έσωση Κύριο εξητούντες αυτών, ζήσονται οι καρδίες αυτών εις αιώνα αιώνος. Από αυτή τη θυσία που προσφέρω ως αναστημένος, λέγει ο Μεσσίας, για να ευχαριστήσω το Θεό, παραθέτω τράπεζα και θα φάγονται τα πτωχαδάκια, και για τους πλουσίους λέγει σε άλλο σημείο του ψαλμού, και θα εφραλθούν και θα με δοξάσουν και θα ζήσουν οι καρδιές τους αιωνίως. Με μια τροφή αιώνια δύναμη, αιώνια ζωή, πώς εξηγείται? Ήταν ένας μυστηριώδης λόγος της Παλαιάς Διαθήκης, εξηγείται στην Καινή Διαθήκη. Τι είπε ο Χριστός στην Καπερναούμ, στη συναγωγή, ομιλώντας προς τους Ιουδαίους? Είπε λόγια βαρισίμαντα, παραδοξότατα, που δεν τόλμησε ποτέ να πει κανείς για τον εαυτό του, αλλά ούτε διανοήθηκε ποτέ κανείς. Τι είπε? Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο άρτος που δίδει ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός. Δεν είμαι σαν το νεκρό ψωμί που βγαίνει από το φούρνο. Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκα από τον ουρανό. Όχι σαν το μάνα που έφαγαν οι Εβραίοι στην έρημο και πέθαναν. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο άρτος ο ζών, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Όποιος φάγει από τούτο τον άρτο θα ζήσει αιωνίως. Και επεξηγώντας το λόγο του ο Χριστός, διότι πρώτα μίλησε μεταφορικά, είπε κατόπιν: ο άρτος τον οποίον εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, το σώμα μου, το οποίον θα δώσω, θα θυσιάσω για τη ζωή των ανθρώπων. Όποιος τρώγει την σάρκα μου, το ένα στοιχείο, και πίνει το αίμα μου, το δεύτερο στοιχείο, αυτός θα έχει ζωή αιώνια. Θα έχει πνευματική ζωή, ανώτερη ζωή, όχι σαν τη ζωή που έχουν τα ζώα και οι άπιστοι και οι άθεοι. Θα έχει ζωή αιώνια και εγώ θα τον αναστήσω ένδοξο, άφθαρτο, αθάνατο, πανέμορφο την ημέρα της κρίσεως, τη μεγάλη και εσχάτη ημέρα. Εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πείτε το αίμα του, δεν θα έχετε ζωή μέσα σας, ζωή πνευματική. Όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου ενώνεται μαζί μου, και όπως εγώ σαν άνθρωπος παίρνω ζωή από τον Πατέρα, έτσι και όποιος ενώνεται με μένα παίρνει ζωή από μένα, αιώνια ζωή. Και δεν είναι η σάρκα μου αυτή καθεαυτή που δίδει την αιώνια ζωή. Η σάρκα μου δίνει την αιώνια ζωή διότι εγώ είμαι το πνεύμα που κατέβηκε από τον ουρανό, το αιώνιο πνεύμα, η Θεότης. Μαζί με τη σάρκα και με το αίμα μου είναι ενωμένο το αιώνιο πνεύμα, η Θεότης. Γι' αυτό όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνια. Κοινωνεί την θεότητά μου μαζί με τη σάρκα και το αίμα. Η σάρξ μου αληθώς εστιβρώσεις, το αίμα μου αληθώς εστυπώσεις. Η σάρκα μου πραγματικά τρώγεται. Δεν μιλάει εδώ ο Κύριος αλληγορικά και μεταφορικά. Η σάρκα μου πραγματικά τρώγεται. Το αίμα μου πραγματικά πίνεται. Πού τρώγεται η σάρκα πραγματικά και πού πίνεται το αίμα του Χριστού πραγματικά? Στο μυστήριο της Εκκλησίας που λέγεται Θεία Κοινωνία, που ετέλεσε ο Χριστός προκαταβολικός, προτού θυσιαστεί στο Γολγοθά, μυστηριωδός, ανεμάκτος, τη Μεγάλη Πέμπτη, και προσέφερε στους μαθητάς του λέγοντας: λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεση λαμαρτιών. Πίετε εξ αυτού πάντες, αυτό είναι το αίμα μου, με το οποίο επισφραγίζεται η Καινή Διαθήκη μου, που χύνεται για την άφεση των αμαρτιών των πολλών, όλων των ανθρώπων, εάν εννοείται όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν και πλησιάζουν το μυστήριο. Αδελφοί μου,
Τρεις είναι οι πιο μυστηριώδεις αλήθειες της πιστεώς μας, οι πιο ακατάληπτες. Η πρώτη είναι ο ίδιος ο Θεός μας, κατά τούτο ότι ενώ είναι ένας Θεός, είναι τρία πρόσωπα, τρεις ύψιστες προσωπικότητες. Δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να επινοήσει τέτοια έννοια. Είναι όντως ο Θεός τριαδικός και γι' αυτό η Γραφή τον παρουσιάζει έτσι. Το άλλο μυστήριο είναι η ενανθρώπιση του Θεού και το τρίτο είναι η Θεία Ευχαριστία. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Υπενθυμίζω πάλι ότι αύριο ώρα 8 στο Κάραβελ θα ομιλήσει ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος με θέμα το αντιαιρετικό κίνημα Ελλάδος, το οποίο είχε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει για την καταπολέμηση εκατοντάδων αιρέσεων που λιμένονται την ταλέπορη πατρίδα μας. Το βράδυ σήμερα, ώρα 7 ακριβώς, θα έχω ομιλία στην αίθουσα της Αδελφότητος Σταυρός, οδός Ζωοδόχου Πηγής, αριθμός 44, Ζωοδόχου Πηγής 44, ώρα 7 το βράδυ, με ένα θέμα πολύ παράδοξο. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Γίνεται πολλής λόγος για σκάνδαλα αυτές τις ημέρες και συγκλονίζεται ο κόσμος από σκάνδαλα και από προβολές σκανδάλων. Εγώ θα ομιλήσω για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να υποπτευτεί ο φίλος τηλεθεατής ποιο είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Είναι ένα παράδοξο θέμα. Αγαπητοί τηλεθεατές, στην επόμενη εκπομπή, την άλλη Κυριακή, θα είναι μαζί μας και ο συνεργάτης του κύριος Ζώγας και θα συνεχίσουμε τις εκπομπές μας. Χαίρετε εν Κυρίω. Το είχαν πει να το προσέχω, αυτό το σούπερ τσίστο. Δεν είναι σαν τ' άλλα, μοιράζει 300 εκατομμύρια και σε τρελαίνει. Λίγε. Λοιπόν,